Θα μείνουμε στο θέμα. Οι ενδείξεις δεν είναι και τόσο αισιόδοξες όσο φαίνονται, τουλάχιστον από όλες τις πλευρές. Ο συνεργάτης του Αλφα, Γαβρίλ Χαρίτος, είναι μαζί μας. Κύριε Χαρίτο, για όλα τα νεότερα. Χαίρετε. Δυσκολίες αντιμετωπίζει ο Μπλίνκεν να γεφυρώσει τις διαφορές όχι μόνο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, αλλά κυρίως ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο. Όπως αναφέρει η καταρινή εφημερίδα Al Arabi Al Jadid, το Ισραήλ δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον άξονα Φιλαδέλφια, στα σύνορα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο. Και γι' αυτό το λόγο ζητά την αναθεώρηση των όρων της Συνθήκης Ειρήνης που υπέγραψαν το Ισραήλ και η Αίγυπτος το 1978. Ένα αίτημα που η Αίγυπτος το απορρίπτει. Σε σημερινή συνάντηση που είχε ο Νετανιάου με εκπροσώπους των οικογενειών των Ομήρων, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ποτέ το Ισραήλ να εγκαταλείψει ούτε τον άξονα της Φιλαδέλφειας, ούτε την γραμμή Νετσαρίμ που χωρίζει τη Γάζα σε όριο και νότιο τμήμα. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να θέσει με την υπογραφή του σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας και ότι η στρατιωτική πίεση είναι ο μόνος τρόπος να αναγκαστεί η Χαμάς να μειώσει τις αξιώσεις της και να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει την άμυνα της χώρας και που θα φέρει ξανά τους ομήρους στα σπίτια τους. Στο μεταξύ, ο Μπλίνκεν ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και απόψε είναι ήδη στο Κατάρ. Είναι όμως άγνωστο πότε και πού ακριβώς θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις που άρχισαν στην Τόχα πριν από μια εβδομάδα. Και μία πληροφορία που έρχεται από το Russia Today, σύμφωνα με το ρωσικό μέσο, πριν από 2 μήνες χειροτέρευσε η υγεία του ηγέτη της Χαμάς Γιάχια Σινουάρ, ο οποίος είναι καρκινοπαθής. Το ίδιο μέσο σημειώνει ότι κρίνεται αναγκαίο να απομακρυνθεί ο Σινουάρ από τη Γάζα και να νοσηλευθεί σε αραβική χώρα. Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.